σπήλαιο στη Θεόπετρα που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα έξω από την Καλαμπάκα και που θα μας μιλήσει η κυρία Ανίνα Κυπαρίση Αποστολίκα και θα μας εξηγήσει γιατί αυτός ο οικισμός κυρία Αποστολίκα θεωρείται, η Παρίσι, θεωρείται πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί έχει πραγματικά μια εγκατάσταση ε, ανθρώπων η οποία ξεκινάει από τουλάχιστον τα 130.000 χρόνια πριν από σήμερα και φτάνει μέχρι περίπου τα 4.000 π.Χ. ίσως και λίγο μετά, που είναι το τέλος της νεολυθικής εδώ στο σπήλαιο. Φαίνεται ότι πάντα ή σταδιακά το σπήλαιο είχε έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα και αυτό το κρίνουμε από κάποια ευρήματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα στις υπαίθριες νεολιθικές θέσεις των αντίστοιχων περιόδων. Και αυτά είναι κάποια ειδόλια, είναι κάποια κοσμήματα, κάποια είναι βαλκανικής προέλευσης, τα οποία κυκλοφορούσαν ε, συνήθως στη Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια, αλλά φτάσαν μέχρι τη Θεόπετρα, ενώ δεν έχουν φτάσει σε άλλες νεολιθικές εγκαταστάσεις υπαίθριες. Όλα αυτά λοιπόν, ε, συν ε, κάποιες ε, χρονολογήσεις που έχουμε ε, α, και αμέσως, και μετά την νεολυθική, όπου βρήκαμε το τελευταίο, το νεότερο ας πούμε, έβριμο, είναι μια χάλκινη εχμή, την οποία την είχαν στυλαιώσει μέσα σε ένα οστό ζώου, μεσαίου μεγέθους, μιας κατζίκας ξεργονός προβάτου, και βρέθηκε και αυτό εδώ πέρα. Αυτά δεν ήταν χρηστικά αντικείμενα της περιόδου που ζούσαν οι άνθρωποι εδώ πέρα και εκτιμούμε και λόγω του είδους τους και λόγω αυτών που συνδέονται ας πούμε, με άλλες χώρες λοιπά ότι ε, πρέπει από ένα σημείο και πέρα που εγκαταλείφθηκε κιόλας να φθάναν άνθρωποι ακόμα σαν ένα είδος προσκυνήματος θα λέγαμε σήμερα. Αλλά ακόμα και στην νεολυθική περίοδο, σε όλη τη διάρκεια της νεολυθικής, ε, το γεγονός ότι έχουμε λίγα ειδόλια σχετικά με τις ανοιχτές θέσεις, ότι το καθένα από αυτά είναι τελείως διαφορετικό από τα άλλα, άρα δεν κατασκευάζονται εδώ πέρα, ενώ κατά κανόνα στις ε, υπαίθριες συνολικές εγκαταστάσεις έχουμε έναν τύπο που είναι καθιερωμένος στη μία περιοχή, ένας άλλος σε ένα άλλο Εδώ φτάνουν λοιπόν διαφορετικά ειδόλια, και το πιθανότερο είναι ότι φτάναν σαν αφιερώματα. Το ενδιαφέρον όντω είναι γιατί αυτό το σπήλαιο είναι ένας, υπήρξε ένα τόπο κατοικία ανθρώπων μέσα στον τόσο τόσο μεγάλο χρόνο. Το, το, μεγάλο χρόνο. και αυτός ο άνθρωπος, ποιος άνθρωπος ήταν, δηλαδή ήταν ο Σάπιενς, ήταν... Αν κρίνουμε από τα σκελετικά κατάλοιπα που έχουμε βρει, γιατί ήμασταν τυχεροί ότι βρήκαμε σκελετούς και ταφές, ήταν Σάπιενς. Όμως ε, έχουμε βρει λύθινα εργαλεία τα οποία αποδίδονται κατά κανόνα στο Νέαντερταλ και η χρονολόγηση αυτών των στρωμάτων όπου βρέθηκαν αυτά τα εργαλεία πραγματικά παραπέμπει σε Νέαντερταλ. Δεν έχουμε βρει ε, κρανία ή σχελτικά κατάλοιπα Νέαντερταλ για να το πει με βεβαιότητα αλλά το κρίνουμε από τις κατασκευές που βρήκαμε. Επίσης τα αποτυπώματα ε, πελμάτων που βρήκαμε και αυτά ε, παραπέμπουν σε Νεάντερταλ. Άρα τα περισσότερα, όχι τα περισσότερα, πολλά χρόνια πρέπει να έζησαν κάποιοι Νεάντερταλ εδώ πέρα και γύρω στα 40.000 περίπου είναι ένα συμβατικό όριο και μετά έχουμε την παρουσία του Σάπιενς και οι σκελετοί που έχουμε βρει εμεις ειναι είναι ε, κάποιοι είναι ένα-δυο είναι γύρω στο 15.000-14.500 π.Χ. Και άλλοι τρει είναι της Μεσολυθικής περιόδου μεταξύ 7 και 7,5 χιλιάδες π.Χ. Συνεχίζονται όμως οι εργασίες. Έχετε φτάσει στο τελικό, ας πούμε, επίπεδο που, ναι. που Ε, Εμείς, το πρόγραμμα δηλαδή των ασκαφών που διήθυνα εγώ και που κράτησαν ε, σχεδόν 20 χρόνια, δεν θα το συνεχίσουμε, όχι εγώ τουλάχιστον. Ε, έχουμε αποκαλύψει ε, πολλά... Ε, και χρονολογικά και στρώματα πολιτισμικά, διάφορες φάσεις δηλαδή πολιτισμικές που χωρίζουν και θα πούμε τώρα και για το κλίμα, πώς φαίνεται εδώ πέρα, ε, Επομένω, δεν έχουμε λόγο να συνεχίσουμε περισσότερο. Ε, Επίση, είναι ε, σημαντικό για λόγου ευστάθεια των υπολοιπόμενων επιχώσεων εδώ μέσα να μην τι αδειάσουμε όλε. Γιατί εντάξει, όσο σκάβουμε, βρίσκουμε πράγματα. Ξέρουμε πλέον όμω τι μπορούμε να βρούμε πού και τι εννοώ τώρα. Όλο αυτό το σκουρότερο χρώμα που βλέπετε εδώ, από ένα σημείο και πάνω, δηλαδή που είναι πιο σκούρο και έχει αυτά τα στρώματα με τις φωτιές, ναι. αυτά είναι μια ανάμιξη των νεολιθικών μαζί με την νεότερη χρήση του σπηλαίου. Γιατί σε αυτό το σπήλαιο, ε, μέχρι πολύ πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, δηλαδή πριν 100 χρόνια ας πούμε, ε, ερχόντουσαν άνθρωποι, στάβλιζαν ζώα εδώ μέσα, Έχουμε βρει κατάλοιπα ε, δαπέδου πύληνου που το φτιάχναν για να ισορροπήσουν. Γιατί βλέπετε, παντού υπάρχουν πέτρες και θα σα εξηγήσω από είναι οι πέτρε. Λοιπόν, όλο αυτό εμπόδιζε τα ζώα να κυκλοφορούν. Ήρθαν λοιπόν οι άνθρωποι, κάνανε μια ισοπαίδωση. Αυτό φαίνεται. Εγώ το βλέπω δηλαδή το στρώμα εδώ. Θα σα το δείξω και κάπου αλλού. Ήρθαν λοιπόν και ε, ε, στρώσαν ε, ένα χώμα έτσι αργυλώδε για να δημιουργήσουν λίγο πιο σταθερέ επιφάνειες. Και να μπορούν ε, να κυκλοφορούν, όχι να κυκλοφορούν τόσο όσο να τα αφήνουν μέσα. Γιατί την ημέρα μπορεί να τα είχαν έξω τα ζώα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπουν. Και δεν μπορούσαν να είναι ανάμεσα σε βράχου, γιατί εδώ μέσα βρήκαμε βράχου, α πούμε. Αυτό που εντυπωσιάζει, όντω είναι διάλεπτη και συνεχή κατοίκηση, αλλά μέχρι τα πρόσφατα χρόνια όντω έμπαιναν άνθρωποι εδώ μέσα. Είχαν αίσθηση ότι μπορεί αυτό να υπήρξε μια αναφορά. Να ήταν τόσο παλιό αυτό το σπήλαιο και εσείς ως φορεία αρχαιολογική γνωρίζατε ότι εδώ υπήρχε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πριν πάω στην εφορία σπηλαιολογίας στην Αθήνα εργαζόμουν στην εφορία αρχαιοτήτων της Λάρισας. Και όταν πήρα τη μετάθεση και έμαθα ότι τοποθετήθηκα σε αυτή την υπηρεσία, που ήταν καινούργια σχετικά τότε ένας συνάδελφος κ. Τζαφάλιας που προίστατο τότε στην εφορία της Λάρισας ε, Φεύγοντα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή που χαιρετιόμασταν, μου λέει: Πάρε και αυτό το χαρτί. Είναι για ένα σπήλαιο στη Θεόπετρα. Αφού πα σε αυτή την υπηρεσία, πήγαινε να δει τι είναι. Και έτσι ξεκίνησε η όλη η ιστορία. Και όταν αρχίσαμε να σκάβουμε και φτάσαμε στο 1,5 με 2 μέτρα, αρχίσαμε, ανοίξαμε δύο κεντρικά σκάματα στην αρχή, άρχισαν να ρεώνουν αυτά τα νεολυθικά ευρήματα. Βρεθήκαμε σε μια σκληρή επιφάνεια που αρχικά νομίσαμε ότι ω εδώ ήταν, από κάτω είναι ο βράχος ας πούμε, αλλά δεν ήταν ο βράχος, αυτό ήταν ε, μια σκληρή επιφάνεια που δημιουργήθηκε α, ε, την περίοδο της μεγάλης, του μεγάλου παγε, τελευταίου παγετώνα, που άρχισε περίπου 25-26 χιλιάδες χρόνια πριν και τελείωσε γύρω στα 14-15 χιλιάδες χρόνια. Αυτό λοιπόν είχε δημιουργήσει ένα συμπαγοποιημένο στρώμα και είναι αυτό το, το ξανθοπό που βλέπετε κάτω από αυτά τα γκρίζα που σας είπα πριν. Και οι γεωλόγοι, γιατί είχαμε πια και γεωλόγους συνεργάτες, μας εξήγησαν ότι αυτό ε, συνεχίζεται από εδώ από κάτω, απλώς είναι ένα ίζυμα που δημιουργήθηκε, συμπαγοποιήθηκε κατά τη διάρκεια Παγετώνα. Γνωρίζετε όμως ότι σε όλα τα σπήλαια τελικά, με κάποιον τρόπο που έχετε εντοπίσει ως αρχαιολόγια, ε, ήταν κατοικήσιμα ή εντυπωσιαστήκατε ότι αυτό ήταν κατοικήσιμο στις νεολυθικούς αλλά και στους παλαιολυθικούς χρόνους. Ε, προσωπικά εντυπωσιάστηκα γιατί ήταν το πρώτο σπήλαιο στη Θεσσαλία που κι εγώ είχα επισκεφθεί και έβλεπα ότι έχει αρχαιολογικό υλικό. Δεν είχε λιθωματικό διάκοσμο στα λαχτήτες και τέτοια που εντυπωσιάζουν άλλους ανθρώπους αλλά πραγματικά από την πρώτη στιγμή και αν φανταστείτε και όλο το χώρο αυτό γεμάτο επίχωση ας πούμε όταν πρώτο ήρθαμε Καταλάβαινε αμέσω ότι αυτό ήταν ένα ιδανικό καταφύγιο για ανθρώπου σε τόσο πρώιμε περιόδους. Εσεί λοιπόν, αφού ήρθατε, τι εργασίε και ποιε είναι αυτέ που μπορούμε να πούμε έτσι, που έχετε κάνει εδώ. Εμεί καταρχήν να πούμε ότι το σκάψαμε κατά στρώματα, αρχίζοντα από πάνω προ τα κάτω. Και τι διαπιστώσαμε, Διαπιστώσαμε ότι και στη βυζαντινή περίοδο ακόμα που πιθανόν να ταιριάζει και με την ίδρυση των μετεώρων, έτσι κυκλοφορούσε ο πληθυσμό και τότε στη Βυζαντινή περίοδο στα Τρίκαλα. Κάποιοι άνθρωποι ερχόντουσαν εδώ μέσα, πιθανόν να ήταν βοσκοί, γιατί βρήκαμε και κομμάτια από πινάκια, ας πούμε, που χρονολογούνται στη Βυζαντινή περίοδο και σε συγκεκριμένε χρονικέ περιόδου. Ε, ανακαλύψαμε λοιπόν με αυτέ τι ραδιοχρονολογήσει ότι και στη Βυζαντινή περίοδο η βράχη αυτή που είχαν πέσει και όλη αυτή η σωροί ήταν ορατή. Δεν είχε, δεν είχε γίνει δηλαδή αυτή η διαστρωμάτωση που σας είπα που έγινε μεταγενέστερα για τα ζώα. Ε, και βρήκαμε αυτά τα κάρβουνα πολύ βαθιά μέσα στην επίχωση και πάλι εκεί οι προσπάθειες να βάλουν λίγο πυλό για να μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα το χώρο. Και πολύ αργότερα μετά στην Οθωμανική περίοδο ήρθαν άνθρωποι και κρύφτηκαν εδώ μέσα. Επίσης βρήκαμε αυτή την περίοδο κατάλοιπα, ε, όπως και στον... Ε, τελευταίο στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το ανακάτεμα λοιπόν που σας είπα, το νεολυθι... μάλλον αυτές οι πέτρες, οι τεράστιες, οι βράχοι κλπ, προκάλεσαν ένα, μια τρομερή επιμειξία, ένα τρομερό ανακάτεμα στα νεολιθικά στρώματα και έτσι στο κεντρικό τουλάχιστον χώρο δεν μπορεί κανένας να πει με ασφάλεια ότι εδώ ήταν μια εστία, εκεί ήταν ένας τα κτλ. Ήταν όλα σχεδόν ένα ανακάτεμα με τις νεότερες φωτιές αυτές που τις βλέπουμε διαστρωματωμένες εκεί, που ανήκουν σε αυτή τη νεότερη χρήση που περιγράψαμε. Άρα θεωρούμε ότι το εσωτερικό κέλυφος είναι παρόμοιο με αυτό που υπήρχε, ε, δεν ξέρω, κοινολογικά, ναι, ναι, ναι. δηλαδή... Νεολ... Ναι, με παλαιολιτική από εκεί και με. Έτσι. Και, πιο και, και έτσι στην περιφέρεια ανασκάψαμε σταθερέ επιχώσεις που μας δώσαν όχι μόνο ε, ευρήματα, αλλά να λες ότι είναι ανακατεμένα και δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Γιατί αυτά βρέθηκαν κάποια, βρέθηκαν κοντά σε αιστείε, βρέθηκαν βόθροι απορριμμάτων που είχαν σκαφτεί ε, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και χαλάσανε την αποκάτω, τη μεσολυθική. Έχουμε σταθερέ πληροφορίε από την περιφέρεια. Επίση ενώ είναι κάπω σκοτεινή η έτσι εδώ πίσω, ας πούμε, πιο σκοτεινά από ότι είναι στο κέντρο, παρόλα αυτά έχουμε πληθυσμό που είναι εγκατεστημένο εκεί πέρα και επίσης έχουμε βρει. Ε, κάποια κατάλοιπα που μας οδηγούν στη σκέψη ότι ε, πιθανόν να υπήρχαν και κάποιοι πιο απομονωμένοι χώροι που θα μπορούσαν ας πούμε να προστατεύουν βρέφη, να προστατεύουν αρρώστους ανθρώπους και είχαν, γινόντουσαν δηλαδή ένα είδος αποκαλύβες. Και έτσι οι πληροφορίες που έχουμε τώρα για την νεολυθική περίοδο, για να καταλήξουμε για αυτή πρώτα, είναι, βασίζεται κυρίως στην περιφέρεια, στα ευρήματα που έχουμε από την περιφέρεια. Τώρα από εκεί και κάτω αρχίζει αυτό το στρώμα του τελευταίου παγετώνα που σας είπα, το οποίο διαρκεί πολλά χρόνια, Πάμε στην παλαιολυθική εποχή. Πάμε, πάμε στη ναι, μεσολαβή ή μεσολυθική. Η μεσολυθική ήταν επίση ένα ζητούμενο στη Θεσσαλία. Η μεσολυθική, το λέει και η λέξη, είναι μια ενδιάμεση βαθμίδα ανάμεσα στην παλαιολυθική και στην νεολυθική. Είναι ένα συμβατικό όρο που έχει δοθεί από του μεταγενέστερου μελετητέ. Δεν έχει να κάνει πάρα πολύ με μεγάλε διαφορέ. Δεν διήργησε πολύ η μεσολυθική. Και από εκεί και πέρα όμω αρχίζει και βελτιώνεται το κλίμα. Αυτή είναι η διαφορά από την παλαιολυθική. Πριν από τη Μεσολιτική, λοιπόν, κατεβαίνοντα, μπήκαμε στα παλαιοδητικά στρώματα, μπήκαμε στον τελευταίο παγιετόνα. Επαναλήφθηκε βαθύτερα, συνεχίστηκε, αλλά με ένα ενδιάμεσο στάδιο βελτιωμένου κλίματος, στη διάρκεια του οποίου και στην, στον ορίζοντα του οποίου επίσης βρέθηκαν ε, τουλάχιστον 13 εστίες, έχουμε αποκαλύψει αυτές είναι χρονολογημένες σχεδόν στα 60.000 χρόνια πριν από σήμερα είναι μια περιοχή όπως την εκτιμούν οι γεωλόγοι βελτιωμένου κλίματος Δια, διακοπή δηλαδή στη διάρκεια ενός μεγάλου παγετώνα, συγκεντρώνεται περισσότερους κόσμους επομένως στο σπήλαιο, ανάβουν αυτές τις αιστείες, τις οποίες μαγειρεύουν, θερμαίνονται, όλα αυτά τα πράγματα και πάμε μετά ακόμα βαθύτερα όπου έχουμε ε, επανειλημμένες χρήσεις φωτιάς, εστίες όχι με την έννοια του σχηματισμένου, χτιστού πράγματος, αλλά επιφάνειες στις οποίες ανάβουν φωτιές. Και όπως εξηγεί ο γεωλόγος μας, αυτές τις φωτιές τις ανάβανε και για να στεγνώσουν, δηλαδή δημιουργούνται ένα είδος λάσπης εδώ πέρα, από υγρασίε, από διάφορου τέτοιου παράγοντε. Και σε ένα τέτοιο ύζημα είναι που αποκαλύφθηκαν και τα αποτυπώματα των ανθρώπινων πελμάτων. Αυτό είναι αρκετά συγκινητικό. Θα πρέπει να το δώσουμε πολύ. την μεγάλη έμφαση, στην οποία είναι απίστευτο να σκεφτεί ότι αυτά τα ίχνη, εκεί δηλαδή πατούσε ένα άνθρωπο πόσων χιλιάδων ετών πριν. Αυτό είναι σε αυτό το στρώμα των 130.000 χρόνων. Είναι το τελευταίο στρώμα φωτιά που έχουμε. Σε αυτή την επιφάνεια λοιπόν έχω εντοπίσει ότι υπάρχουν και άλλα αποτυπώματα, όχι τόσο καθαρά ανθρώπινα. Μπορεί να είναι αποτυπώματα ζώων όμω. Υπάρχει μια μεγάλη κεντρική περιοχή και είναι ακριβώς αυτή η περιοχή που οι γεωλόγοι έχουν ορίσει ότι ε, έχει υποστεί αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, όχι απλώς ε, το ανακάτεμα των ειζημάτων, λέγεται διαγένεση. Δηλαδή ε, με μια σειρά από χημικές αντιδράσεις μεταξύ των χωμάτων, του νερού, των οστών, των λίθων, όλα γίνεται αυτά έγινε κάτι άλλο, αυτό που λέτε. Και εξαφανίστηκαν τα οστά. Εξαφανίστηκαν τα οστά από αυτή την περιοχή. Και πράγματι έξω από αυτή την περιοχή βρήκαμε όλες τις ταφές. Εκεί λοιπόν πίσω σας, που είναι έξω από την περιοχή της μεγάλης Διαγένεσης που σας περιέγραψα πριν και της μεγάλης διαταραχής, βρέθηκαν και οστά αρκούδας και όχι απλά λίγα οστά, αρκετά δόντια που σημαίνει ότι στο σπήλαιο μπαίνουν και ζώα για να προφυλαχτούν. Πείτε μας λίγο για την μία γυναίκα που βρέθηκε αν θυμάμαι καλά. Ναι, αυτή ήταν η πρώτη που λέμε. Ναι, αυτή βρέθηκε σε πολύ καλή κατάσταση, σε συναισθαλμένη στάση, διπλωμένη, δηλαδή όπως είναι το έμβριο περίπου, αυτή είναι η συναισθαλμένη στάση. Δεν είχε άλλα κτερίσματα. Ε, Παρ' όλα αυτά δύο-τρία αλήθινα εργαλεία που βρεθήκαν στο χώμα που την ε, σκέπαζε <coughs> δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε οπωσδήποτε ότι ήταν κτερίσματα γιατί ε, αυτή έχει χρονολογηθεί στα 7.000 περίπου π.Χ., όμως από το ίδιο ε, χώμα β, βρήκαμε κάρβουνα τα οποία είναι χρονολογημένα χίλια χρόνια παλιότερα. Το οποίο τι σημαίνει ότι για να βάλουν την ταφή σκάψαν ένα λάκκο, βγάλαν τα χώματα που είναι παλιότερα, την τοποθετήσαν τη και τα ξαναπετάξαν από πάνω. Γι' αυτό πάντα όταν βρίσκει κανένα σκελετούς πρέπει να χρονολογεί τα ίδια τα οστά. Και μετά στα έργα ανάδειξη βρεθήκαν άλλοι δύο. Ε, όλοι κοντά στην είσοδο αυτή της περιόδου, ενώ αντίθετα τις παλαιοληθικές, καλά λέω, ε, βρεθήκαν σε βαθύτερα. Αυτό δείχνει κάποιες ταφικές πρακτικές, γιατί για κάποιους λόγους οι άνθρωποι προτιμούσαν στη Μεσοληθική κοντά στην είσοδο να θάβουν τους νεκρούς τους. Επίσης, αν το σκεφτεί κανένα, είναι πολύ συγκινητικό ότι όταν ήρθαν οι νεοληθικοί να κατοικήσουν στο σπήλαιο, δεν πήραξαν τίποτα από αυτά. Κάποια πράγματα της Μεσολυθικής, ακόμα και οι ταφές, μπορεί να ήταν εμφανείς και τότε. Δεν τα πήραξαν από σεβασμό στους προγόνους. Τι άλλα ευρήματα έχουν βρεθεί που μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι εκείνοι και της παλαιολυθικής, ξέρω, και της νεολυθικής εποχής, ε, σκεφτόντουσαν, είχαν κάποια κοσμήματα να το πούμε έτσι, είχαν κάποια mm. πράγματα που δεν ήταν χρηστικά να το πούμε. Μέσα στο σπήλαιο, τα παλαιότερα κοσμήματα που βρήκαμε είναι της παλαιοληθικής περιόδου, μετά τον τελευταίο παγετώνα και για να το πούμε χρονολογικά, είναι περίπου εκεί, στο 14 με 15 χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Και αυτά είναι κάποια δόντια, ένα είδος κοινόδοντα ελαφιών, δύο έχουμε βρει εμείς εδώ, στην Ήπειρο έχουν βρεθεί και περισσότερα, στα οποία ανοίξανε οπί για να τα κρεμάσουνε. Το τα κρεμώ είναι ότι τα θέλω απάνω μου ή ότι είμαι ιδιοκτήτη του. Δεν μου τα παίρνει κανένα. Ο τρόπος που, που τρυπούσαν λοιπόν στην παλαιοθική εποχή ήταν με επανειλημμένη τριβή. Όσπου από τη μία πλευρά, από την άλλη, ώσπου ανοιγόταν το πέρασμα. Αντίθετα, στην ολυφική εποχή γίνεται με κυκλικές κινήσεις του χεριού πάλι, χρησιμοποιώντα ένα σκληρό ας πούμε, ή λίθο εργαλείο ή έναν οπαία ε, οστέινο κτλ. που κατασκευάζαν. Τώρα, στη νεολυθική που αυξάνονται τα οστά, ε, τα, όχι τα οστά, είπα συγγνώμη, τα κοσμήματα, και από τα κοσμήματα ε, κρίνουμε ότι υπήρχε αυτό που λέω ο συμβολικό χαρακτήρα, γιατί βρίσκουμε στη Θεόπετρα κοσμήματα από θαλασσινά όστρια είναι ένα όστρο σπόντιλο γκεντερό, όπω λέγεται, το οποίο βρίσκεται και στι ακτέ του Παγασιτικού και από το οποίο φτιάχνανε βραχιόλια τα οποία ταξίδευαν σαν εμπορικά αντικείμενα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν βρεθεί δηλαδή στη Γερμανία, έχουν βρεθεί στη Βουλγαρία, έχουν βρεθεί πιο πάνω ακόμα ε, συστηματικά μέσα σε τάφους σαν κτερίσματα δηλαδή. Και έχουν γίνει αναλύσεις ισοτόπων και διάφορα τέτοια που αποδεικνύουν ότι αυτά τα όστρια προέρχονται εδώ, από, την, από το Αιγαίο και από τη Μεσόγειο και όχι ας πούμε από τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί έχουν διαφορετική σύνθεση κτλ. Και, και μπορούν να τα βρουν αυτά. Και γενικά δεν κυκλοφορούσαν εδώ, δεν κυκλοφορούσαν καν στην Νότια Ελλάδα, αλλά κυκλοφορούσαν στην Ευρώπη. Και αυτό αποδεικνύει ότι γινόταν συστηματική παραγωγή και συστηματικό εμπόριο. Οι άνθρωποι καλλιεργούσαν ή ήταν ναι, ακόμα. Ναι, βέβαια. μια από τι σημαντικότερε μελέτε είναι αυτή η ανάλυση των αρχαιοφωτονικών καταλήπων, και είναι διαφορετικά για την παλαιολιθική εποχή, για τη μεσολιθική και για την νεολιθική. στην νεολιθική υπάρχουν καλλιέργειες σχεδόν όπως είναι και σήμερα. Και σιτηρά, και κρυθάρι, και όσπρια κλπ. Αυτό που έχει σημασία επίσης για τις έρευνε της Θεόπετρας είναι ότι οι καρποί τους οποίους τους έχουμε εντοπίσει, τα παλαιολιθικά στρώματα, σε άγρια μορφή εξακολουθούν και γίνονται πια ε, εξημερωμένοι ε, στην νεολυθική περίοδο. Και αυτό δείχνει και τη συνέχεια του πολιτισμού, γιατί η θεωρία παλιότερα ήταν ότι όλες αυτές οι γνώσεις και οι εμπειρίες μας ήρθαν από τη Μέση Ανατολή. Υπήρχε κυκλοφορία ανθρώπων και γνώσεων και εμπειριών, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Αλλά εδώ, ε, ε, από το άγριο φτάνουμε στο εξημερωμένο. Και το ίδιο ισχύει για τα ζώα. Τώρα, τα χρηστικά ευρήματα των παλαιοληθικών περιόδων είναι κατά κανόνα τα αλήθινα εργαλεία, τα οποία όμως πάλι η τυπολογία τους είναι διαφορετική στην ε, μέση παλαιοληθική, διαφορετική στην ανώτερη παλαιοληθική, διαφορετική μετά στη μεσολυθική και στη νεοληθική. Και γιατί είναι διαφορετική, γιατί αυτά προσαρμόζονται στο περιβάλλον, στα ζώα που κυνηγούσαν. δεν χρειαζόντουσαν μεγαλύτερα εργαλεία, και σταδιακά, που το κλίμα μετά βελτιώθηκε, κλπ. Χρειάστηκαν μικρότερα γιατί και τα ζώα ήταν πια μικρότερα. Τώρα, στη νεολυδική βέβαια, ε, εννοείται ότι έχουμε μια πληθώρα από χρηστικά αντικείμενα. Μπαίνει ο πυλό καταρχήν στην ε, καθημερινή χρήση και παραγωγή. Ηδη οι άνθρωποι τότε, εκεί στο 7 με 8.000, ας πούμε, έχουν εντοπίσει ότι αυτό το υλικό, το αργυλόδες υλικό, ο πυλός, είναι εύπλαστο. Και άρα θέλω να πω και η κεραμική τεχνολογία άρχισε εδώ σταδιακά με όλα τα προγενέστερα στάδια. Δεν είναι κάτι δηλαδή που ήρθαν από τη Μέση Ανατολή και ξαφνικά μας φέραν αγκία και ρωτούσαμε εμείς πώς γίνονται αυτά τα αγκία. Ναι, γιατί υπήρχε αυτή η θεωρία Ακριβώς. έτσι, προγενέστερα ναι. και εδώ επιβεβαιώθηκε ότι... Ότι εδώ υπάρχει συνέχεια. Ναι. Πάει συνέχεια. Τώρα στα αρνεολυφικά ευρήματα θα πρέπει να επισημάνουμε. Έχει πολύ κεραμική. Συνήθω το μεγαλύτερο μέρο τη κεραμική σε μια σκαφή είναι τα μονόχρωμα βέβαια. Έχει όμω ε, κάποιες κάποιε τράπεζε προσφορών που τι λέμε, οι οποίε να φανταστούμε ότι είναι έτσι μια ανοιχτή γαβάθα με τρία ή τέσσερα πόδια. Ε, γι' αυτό και λέγονται προσφορών, γιατί αυτά δεν μπορούσαν να είναι μαγειρικά σκεύη. Θα είχαν μαυρίσει από τη φωτιά κτλ. Άρα γίνονταν και κάποιες Τελετουργίες. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι μια από τις πρώτες κατοικίες του ανθρώπου, έτσι. Ναι. Ε, είναι μια φυσική κατοικία. Μια φυσική κατοικία. Α, θα μπορούσε να είναι μια σπηλιά, οποιαδήποτε. Αυτό που την κάνει ενδιαφέρουσα είναι η κατοίκηση μέσα σε αυτή. Ακριβώς. Αλλά όμως έχουμε δει και κάτι που πιστοποιεί ακόμα περισσότερο αυτή την άποψη, ότι υπήρχαν και, και ε, κάποιες προσπάθειες του ανθρώπου να φτιάξει το χώρο του. Κάποιες κατασκευές. Ναι. Ποιες είναι αυτές. Λοιπόν, η παλιότερη κατασκευή που τη θεωρούμε τεχνικό έργο εντό ή εκτό εισαγωγικών είναι στην είσοδο της σπηλιάς, μπροστά στην είσοδο. Την έχουμε διατηρήσει ώστε να τη βλέπουν και οι επισκέπτες όπου δημιουργήσαν ένα φράγμα με πέτρες και μάλιστα το συνδύασαν με την παρουσία κάποιων βράχων που ήταν πεσμένοι ήδη εδώ πέρα και έφραξαν την είσοδο. Και αυτά, αυτό βρέθηκε λοιπόν ότι έγινε ε, γύρω στο 20 με 21.000 αν θυμάμαι καλά που πέφτει μέσα στο μεγάλο παγετώνα. Επομένως θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι λίγοι άνθρωποι που είχαν επιβιώσει και ζούσαν εδώ πέρα φτιάξαν αυτό το φράγμα στην είσοδο και για τα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να ήταν πάγος, να ήταν βροχές και τα λοιπά, αλλά πιθανόν και για να είναι αποτρεπτικό για κάποια ζώα που θα θέλαν, μεγάλα ζώα που θα θέλαν ε, να μπουν στο σπήλο για να προφυλαχτούν και αυτά, αλλά κινδυνεύαν οι ίδιοι άνθρωποι και λόγω της έλλειψης τροφής και όλα αυτά. Κατά τα άλλα όμως όλες αυτές οι αιστείες που ανέφερα ακόμα και αυτές των 60.000 χρόνων είναι κατασκευές, είναι κατασκευές του ανθρώπου. Είναι λάκι απορριμμάτων που τους επίτηδες επίσης τους φτιάχναν. Γιατί επιλέχτηκε άραγε για αυτή η θέση, πέραν ότι είναι ένα, ένα όμορφο σπήλαιο. Ναι, ένα είναι στρόπο, ευρύχωρο σπήλαιο. Ναι, ένα, σπήλαιο, ένα, ένα ευρύχωρο ναι. σπήλαιο. Γιατί επιλέχτηκε αυτή η θέση. Και για όλους αυτούς τους ε, πληθυσμούς. Ναι, ε, εγώ αν θέλετε έτσι, να σας πω ένα σενάριο που σκέφτομαι, είναι ότι δεν είναι θέμα επιλογής, δεν είχαν και πολλές δηλαδή, επιλογές, δεν, δεν είναι τουλάχιστον εντοπισμένες πολλές πηγές στην περιοχή, Πιστεύω όμως ότι κατεβαίνοντας και ακολουθώντας το ποτάμι, όπως κατέβαινε δηλαδή, κάποια στιγμή θα σταματούσαν, και εδώ από κάτω περνάει ένα κομμάτι από αυτό το ποτάμι, σταματούσαν, πιθανόν να ανάβαν φωτιές κτλ. Και κάποιοι θα ανηφόρησαν προς τα πάνω και εντελώς τυχαία θα εντόπισαν το σπήλο. Γιατί όπως ξέρουμε, ακόμα και από τον δρόμο, άμα το κοιτάζουμε ή και από κάτω άμα σταθούμε στο ποτάμι, δεν φαίνεται ότι έχει άνοιγμα σπηλιάς. Επομένως, μάλλον τυχαία. Αλλά μπορούμε να πούμε όμως ότι ήταν και όπως πάντα ήταν η κατοικία του ανθρώπου, το καταφύγιο του. Ήταν το καταφύγιο του. Ε, αυτό πραγματικά μπορεί να το, το έχουμε νιώσει δηλαδή ε, σε φορέ που έβρεχε καταρακτοδό έξω. Ήταν καλοκαίρι, αλλά ήταν κάποια καλοκαίρια βροχερά εδώ στη Δυτική Θεσσαλία. Έβρεχε καταρακτοδό και όταν ήσουν μέσα, αισθανόμουν ο τυχερότερο άνθρωπο στον κόσμο. Επίση, όταν άρχισαν τα έργα ανάδειξη, άρχισαν Ιανουάριο. Τότε όμω, όλο το έργο ανάδειξη έγινε με συνεχόμενου μια δύο χρόνια, α πούμε, μεταξύ 6 και 8. Ε, υπήρχε κόσμο που δούλευε εδώ μέσα και είχε ε, και πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε, ειδικά το 6, θυμάμαι, που είχε πέσει και κάτω από το 10. Ε, μέσα στο σπήλαιο δεν αλλάζει πολύ η θερμοκρασία. Είτε είναι χειμώνα είτε καλοκαίρι, είναι σταθερή σχεδόν. Τέλος να πούμε ότι υπάρχει και έχει δημιουργηθεί και ένα μικρό μουσείο. Το μουσείο αυτό έχει αποκλειστικά τα ευρήματα ε, που βρέθηκαν στις ανασκαφές. Επίσης προσπαθήσαμε να κάνουμε διάφορες αναπαραστάσεις, καταρχήν μεταφέραμε ένα ολόκληρο κομμάτι στρωματογραφίας που ξεκινούσε από τα νεοληθικά και έφτανε μέχρι τα παλαιοληθικά, μπορούμε να το δούμε στο μουσείο, που είναι αντίγραφο του πώς είχε βρεθεί εδώ μέσα και φαίνεται η διαστρωμάτωση ας πούμε και το πώς αποτυπώνονται οι αλλαγές του κλίματος κτλ. Επίσης με ζωγραφικέ παραστάσεις στην πλάτη των βιτρινών δείχνουμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο, πώς κυνηγούσαν, πώς κατασκεύαζαν τις κεραμικές τους. Έχουμε κάνει μια αναπαράσταση μιας ε, υποθετικής βέβαια ε, καλύβας μέσα στο σπήλο αφού έχουμε ενδείξει ότι κάπου υπήρχε αυτή η, η ένα είδος τέλος πάνω απομόνωσης ε, κάποιων ίσως ευαίσθητων ομάδων. Να πούμε ότι το σπήλαιο τώρα, σε αυτό το σπήλαιο γίνονται κάποιες εργασίες. Ναι. Δεν είναι επισκέψιμο. Τώρα μιλάμε το 2022. Ε, αλλά το μουσείο βεβαίω είναι πάντα ανοιχτό. Το μουσείο λειτουργεί και ελπίζω ότι και το σπήλαιο μέσα στον επόμενο χρόνο θα λειτουργήσει. Ξεκίνησε με κάποιες ε, μια μελέτη σταθεροποίηση των εξωτερικών ε, βραχοδών πρανών. Οπότε πρέπει να έγιναν τέτοιε μελέτε και ελπίζω ότι θα ξαναλειτουργήσει. Ναι.